πριν δύο μήνες λέγαμε ότι θα κάναμε δύο επανωτές συγκεντρώσεις με πάνω από χίλιους συγκεντρωμένους, θα μας λέγανε τρελούς. Ερχόμαστε μέσα από ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, μια μεγάλη συγκέντρωση χθες μπροστά στο εργοστάσιο, μια μεγάλη συγκέντρωση εδώ. Όπου έχουν την μπάλα και την αυλή δικιά τους, θα βαρέσουν το πέναλτι όπως θέλουν. Θα το ψηφίσουν στην Βουλή, δεν έχουμε αυτά πάντες. Το αν θα εφαρμοστεί όμως, θα κριθεί από την αντοχή που θα δείξουμε. Από την αλληλεγγύη που πρέπει να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, από το μέτωπο που πρέπει να συσπηρώσει ακόμη περισσότερους. Μπορούμε! Γι' αυτό μας βαράνε τα μεγάλα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με χυδαίο τρόπο. Κάτι κάνουμε καλά! Έχουμε επιχειρηματολογία! Αυτά που λέει η κυβέρνηση γκρεμίζονται καθημερινά στη συνείδηση όλων των εργαζομένων και όσοι παρακολουθούν την κατάσταση σαν γάτινος πύργος. Η κρατική χρηματοδότηση που ζητάμε είναι η μόνη ρεαλιστική λύση και να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση για να συνεχίσει να λειτουργεί η ΛΑΡΚΟ. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Ζητάμε να έχουμε μέτρα ασφαλείας, συλλογικές συμβάσεις και εκτιμένα. Είστε η φωνή μας. Είστε το αποκούπι μας. Θα συνεχίσουμε μέχρι τη νίκη. Θέλει αντοχή. Αποφασιστικά, ήρεμα, κάθε βήμα που να κάνουμε συλλογικά να βρωτάει ο τόπος. Και μέχρι τώρα τα καταφέραμε, συνάδελφοι. Τρεις σταθμοί, τρεις συγκεντρώσεις, κατέβηκαν μια πιθαμή εκεί που συγκεντρωθήκαμε. Κι άλλους θα συγκεντρώσουμε. Πιο δυνατά, πιο μαζικά. Συνεχίζουμε. Να είστε όλοι σας καλά.